Διονύση μου, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Είμαστε ευγνώμονες, ο κύκλος ιδεών και εγώ προσωπικά, γιατί μας κάνεις αυτή τη μεγάλη τιμή να μετέχεις στο συνέδριό μας, που έχει γενικό θέμα η καμπύλη της μεταπολίτευσης και είναι αφιερωμένο στην επέτειο των 50 ετών από την στιγμή της μεταπολίτευσης, αλλά και στα 50 χρόνια όλης αυτής της περίοδου της μεταπολίτευσης. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από αυτό ακριβώς το θέμα. Εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι την μεταπολίτευση, κυρίως ως στιγμή το 1974, ως μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία ή ως μια πεντηκονταετία που μας εμφάνισε πολλές εκπλήξεις, πολλές προόδους, αλλά και πολλές οπισθοχωρήσεις. Ποια είναι η δική σου αντίληψη για την μεταπολίτευση? Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που ανταμώνουμε, Ευάγγελε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μια στιγμή ιστορική η μεταπολίτευση. Έρχεται ο Καραμανλής με το αεροπλάνο του Ζισκάρ Ντεστέ, ο Ανδρέας, η Μελίνα. Έρχονται από τη εκτοπισμένη, από τα νησιά, στα λιμάνια, από τις φυλακές. Επίσης επιστρέφουν χιλιάδες εμιγκρέδες που είχαν φύγει λόγω της Χούντας. Δηλαδή μιλάμε χιλιάδες σπίτια, γιορτάζανε, καλωσόριζαν τους δικούς τους. Όλο το έθνος. Ο κόσμος έπαιρνε στους ώμους του, τους πολιτικούς του ηγέτες. Ήταν ένα πανηγύρι. Ασφαλώς είναι αυτό, είναι μια στιγμή, μια ιστορική στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας λίγο πολύ δεν είχαμε την αίσθηση ότι πέφτει μια αυλαία, ότι πού τελειώνει αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν το είχες κι εσύ, εγώ πάντως το ένιωθα. Κατά καιρούς βέβαια έλεγα να τώρα τελείωσε. Ναι. Αλλά κάτι με διέψευδε. Και τελικά δεν τελείωσε ποτέ ίσως η μεταπολίτευση. Εγώ νομίζω ότι τελειώνει η μεταπολίτευση κάνοντας αυτή την καμπύλη της κυβέρνησης της πρώτης φοράς αριστεράς. Ναι. Τους είδαμε όλους. Ναι. Κυβέρνησαν όλοι. Εγώ νομίζω ότι είναι πια μάλλον αδύνατο να επιστρέψουμε στην πόλωση. Ναι. Ίσως το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015 να είναι το τέλος, λες, της μεταπολίτευσης. Ναι, το δημοψήφισμα, όταν τελείωσε η θητεία. Πάντως κάπου εκεί η αίσθησή μου είναι ότι δεν τελείωσε αυτό. Ναι, παρουσιάσαμε μια δημοσκόπηση στην αρχή του συνεδρίου και είναι εντυπωσιακό ότι η κοινή γνώμη είναι μοιρασμένη. Σχεδόν η μισή λέει μεταπολίτευση είναι η στιγμή του 1974, η άλλη μισή λέει ότι συνεχίζεται μέχρι τώρα. Αυτοί που θεωρούν ότι τελείωσε κάποια στιγμή η μεταπολίτευση τοποθετούν το τέλος της μεταπολίτευσης στην είσοδό μας στην ΟΝΕ. Ίσως εννοούν και την οικονομική κρίση μαζί. Ναι. Μια άλλη άποψη. Δεν ξέρω, εγώ έτσι όπως το αισθάνομαι, δεν έπεφτε η αυλαία. Γιατί, ας πούμε, θυμάσαι το πραξικόπημα με την πιτζά μας. Βεβαίως. Θυμάσαι, ένας καλός άνθρωπος είχε χαρίσει ωραιότατο διαμέρισμα στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γωνία Ηροδότου Αττικού και βασιλέως Κωνσταντίνου, μα ποτέ δεν κοιμήθηκε εκεί ο γέρος. Ναι, γιατί φοβόταν, υπήρχε πρόβλημα ασφάλειας. Τα ξέραμε αυτά, τα ακούγαμε. Ναι. Επίσης, ενώ δεν υπήρχε καμιά αμφισβήτηση για τον κοινοβουλευτισμό ως θεσμό, ήταν πάρα πολύ έντονη μια εξωκοινοβουλευτική δραστηριότητα. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, γιατί η κοινωνία ήθελε να εκδηλωθεί. Ναι, και καλά, δικαιολογημένα, ας πούμε, ήθελε κάθαρση. Όχι μόνο οι προτέτοιοι, ναι, αλλά και οι κατώτεροι. Ναι, αυτό ήταν κάπως δύσκολο, γιατί θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση το 80% ναι, του στρατού ναι, να ξυλωθεί. Και τελικά επεκράτησε η νομολογία του στιγμιαίου εγκλήματος, μπράβο, όπως θυμάσαι, της εσχάτης προδοσίας. Η αλήθεια είναι, εγώ έτσι το βλέπω, ότι δεν υπήρξε από το 1974 έως σήμερα γεγονός εφάμιλο, δηλαδή αυτό που συνέβη το 1974 με τα γεγονότα στην Κύπρο, με τον Ατήλα, με την πτώση της δικτατορίας. Δεν υπήρξε κάτι το οποίο να είναι ισοϊψές ιστορικά. Υπήρξαν πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά όχι τόσο καταλυτικά, ναι, όσο το γεγονός αυτό. Γι' αυτό και είμαστε, πιστεύω, ακόμη μέσα στην ευρύτερη περίοδο της μεταπολίτευσης. Συμφωνώ. Αλλά κοίταξε, το 81, ας πούμε, ήταν σταθμός. Ναι. Διότι
καταργήθηκαν τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Δεν είχαν καταργηθεί. Καταργήθηκε η λογοκρισία που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν είχε καταργηθεί. Αναγνωρίστηκε η εθνική αντίσταση. Κυρίως ήταν ο Γέρο Καραμαλής πρόεδρος και ο Ανδρέας πρωθυπουργός. Αισθανόμασταν όλοι ότι έχει μια γίνει το δίδυμο της ασφάλεια. Ναι. Ότι μια ασφάλεια, μια αισιοδοξία. Ακριβώς. Και στη δημοσκόπηση αυτή που σου ανέφερα για το ποιο είναι το σημαντικό πρόσωπο της πεντηκονταετίας, είναι μοιρασμένες οι απόψεις μεταξύ Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου. Mm. Το οποίο είναι και δίκαιο, νομίζω, ιστορικά. Mm. Βέβαια, ρωτήσαμε μόνο για αυτούς που δεν ζουν πια, αλλά νομίζω ότι αυτά τα δύο πρόσωπα είναι τα εμβληματικά της μεταπολίτευσης. Και το Πασόκ είναι το κόμμα της μεταπολίτευσης, που έχει χρωματίσει όλα τα άλλα. Τα έχει επηρεάσει όλα. Πώς θα τη χαρακτήριζες αυτήν την περίοδο συνολικά? Επιτυχημένη, αποτυχημένη, αισιόδοξη, προβληματική? Αν έδινες ένα επίθετο στην περίοδο της μεταπολίτευσης, τι θα έλεγες? Στην πεντηκονταετία. Στην πεντηκονταετία. Πετυχημένα χρόνια. Διότι, δεν είχε ξαναγίνει αυτό, ομαλή διαδοχή κυβερνήσεων επί 50 χρόνια. Κάτσε. Σε αυτό πρέπει δεν τουλάχιστον υπάρχει αυτό στην ελληνική ιστορία. Ναι. Στον εαυτό μας πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια. Τουλάχιστον αυτό. Όντως. Αυτό το καταφέραμε. Όντως. Όντως. Έχει ξαναγίνει. Είναι η καλύτερη περίοδος της ελληνικής ιστορίας. Και ούτε λίγο ούτε πολύ είναι το 1/4. Έτσι. Δηλαδή από τα 200 χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, τα 50 είναι αυτά που έχουμε ζήσει. Είναι η δική μας γενιά και η δική μας εμπειρία. Οι νεότεροι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και νομίζουν ότι η ελευθερία και η δημοκρατία είναι κάτι δεδομένο. Δεν είναι καθόλου. Μπορούμε να το χάσουμε μέσα σε μια νύχτα. Δηλαδή πρέπει κάπως να μάθουν και τα παιδιά ότι πρέπει αυτό να το προστατεύουν. Να το προστατεύσουν. Και αν χρειαστεί να το υπερασπιστούν. Και φλερτάραμε με την καταστροφή. Βεβαίως περάσαμε ξυστά από, από τον κίνδυνο αυτόν ο οποίος. Βεβαίως. Ναι. Νομίζω ότι καθόρισε μια δεκαετία ολόκληρη. Δηλαδή τα χρόνια 2009-2019 είναι τα χρόνια της διακινδύνευσης της μεταπολίτευσης. Αλλά θέλω λίγο να απευθυνθώ στον καλλιτεχνικό σου εαυτό, όχι όμως τον μουσικό. Αν δεν ήσουν μουσικός, αλλά ήσουν ας πούμε εικαστικός καλλιτέχνης, πώς θα αποτύπωνες αυτή την περίοδο? Έχεις σκεφτεί ποτέ αν έκανες ένα γλυπτό ή έναν πίνακα, αν είχες άλλα εκφραστικά μέσα, πώς θα συμβόλιζε στην περίοδο αυτή? Τίποτε κύματα. Που, ένα κύμα που όσο πάει γίνεται, κάνει και μεγαλύτερη καμπύλη, ας πούμε. Γιατί είναι μια καμπύλη, ένα κύμα. Εκεί από το 74 πέφτει το 77, ξανασηκώνεται, κορυφώνεται το 81, πέφτει μετά για καιρό, μετά σηκώνεται πάλι. Με τον Κώστα Σιμίτη, γιατί ο Σιμίτης έκανε αληθινές προσπάθειες. Βεβαίως. Και η πολιτική του εξυγχρονισμού ήταν μια στρατηγική ολόκληρη. Ξέρεις, το καλοκαίρι του 2004 οι Έλληνες ζήσαμε το τελευταίο ευτυχισμένο καλοκαίρι μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ολυμπιακούς αγώνες. Γιορτάζουμε τα 20 χρόνια. Ήταν φέτος, ανέβηκε, ναι. Ανέβηκε το κύριο. Μετά παφ, ναι. Έπεσε κάτω. Πράγματι είναι η κορυφαία στιγμή, ίσως, της πεντηκονταετίας αυτής. Ξανασηκώθηκε, διότι δημιουργήθηκε μια αισιοδοξία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, όταν έγιναν οι εκλογές. Χωρίς βάθος όμως. Ναι, αλλά πάντως αισθάνθηκε ο κόσμος ότι κάτι, η οποία όμως μπλαφ, ναι, έπεσε κανονικά, όπως είπαμε πριν. Και γι' αυτό σου λέω ότι εγώ αισθάνομαι ότι εκεί τελειώνει πια, εκεί πέφτει η αυλαία. Ναι, ναι. Τα είδαμε όλα. Ναι. Είναι το τέλος των ψευδεστήσεων, ίσως. Έτσι νομίζω. Ναι. Έτσι νομίζω. Και η μεγάλη δοκιμασία του λαϊκισμού επίσης. Γιατί ένα στοιχείο της μεταπολίτευσης είναι βεβαίως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα, η εθνική συμφιλίωση. Αλλά είναι και αυτή η καμπύλη του λαϊκισμού, η οποία είναι επίσης αρκετά προβληματική. Αρκετά προβληματική αυτή. Και έφτασε και σε σημεία. Θυμάμαι την Αυριανή, με πρωτοσέλιδο. Όποιος έχει συνάψει σχέσεις με τον Μάνο Χατζηδάκη, ναι, να έρθει να μας τα πει. Ναι, ακριβώς. Απίστευτα πράγματα. Ναι. Ναι. Λάσπωνε κόσμο όποιον δεν γούσταρε και ήταν τεράστιες κυκλοφορίες. Βέβαια, ο Μάνος Χατζηδάκης δεν μασούσε από αυτά. Ο Μάνος ήταν γενναίος. Ναι. Βέβαια, ήταν σπουδαία μορφή ο Μάνος. Ας ξαναγυρίσουμε
στις απεικονίσεις της περίοδου αυτής και ας πάμε πια στο αντικείμενό σου, ως μουσικός πια, ως δημιουργός, ως ένας άνθρωπος που έχει καθορίσει την ελληνική μουσική για παραπάνω από μισό αιώνα, συμπεριλαμβανομένης όλης της περίοδου της μεταπολίτευσης. Όλοι. Αν εσύ έφτιαχνες τη μεταπολίτευση ως θέμα στο πεντάγραμμο, τι θα διάλεγες, ένα εμβατήριο, κάτι που θυμίζει Μίκη Θοδωράκη, κάτι πιο τρυφερό, κάτι το οποίο θυμίζει δημοτικό τραγούδι ενδεχομένως. Ποια θα ήταν η δική σου αυθόρμητη επιλογή για ένα μοτίβο στο πεντάγραμμο που είναι η μεταπολίτευση, το θέμα της, το μουσικό θέμα. Αυτό πρέπει να είναι, ξέρεις, πειραματική μουσική από αυτή που δεν καταλαβαίνεις και πολύ καλά. Και μια φλογέρα από πάνω. Και κάποια στιγμή φαντάσου μια χοροδία ελληνική με παιδιά, άνδρες και γυναίκες, που τραγουδούν το άσμα «Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και πού πάω». Δηλαδή, όχι κάτι που είναι Γιάννης Ξενάκης, ας πούμε, ή κάτι το οποίο είναι... Ναι. Πειραματικό. Τώρα, αν μου επιτρέπεις, χωρίς να παραβιάζω την σεμνότητά σου, επειδή πιστεύω ότι εσύ είσαι και η επιτομή της μεταπολίτευσης, η μουσική τουλάχιστον, και η καμπύλη της μεταπολίτευσης, γιατί και τα έργα σου και οι τοποθετήσεις σου παρακολουθούν πολύ πιστά την πεντηκονταετία αυτή και την κοινή γνώμη και το φρόνημα, το εθνικό μπορώ να πω, όχι απλώς το λαϊκό. Πώς θα τοποθετούσες το έργο σου στην καμπύλη ή το έργο σου ως καμπύλη της μεταπολίτευσης? Το 1974 που έπεσε η Χούντα, κάθισα και έγραψα ένα τραγούδι για την Κύπρο, στην τραγωδία της οποίας οφείλαμε την δικιά μας απελευθέρωση, και το έδωσα να το τραγουδήσει η Μελίνα Μερκούρη σε εκείνη τη συναυλία στο γήπεδο του Παθηναϊκού στην Αλεξάνδρας. Λοιπόν, ήταν όλοι οι συνάδελφοι εκεί, και οι παλιότεροι και οι νεότεροι. Εγώ όμως δεν είχα την όρεξη, δεν αισθανόμουν να βγω να τραγουδήσω. Δεν το κρατήθηκα. Η μεταπολίτευση ήθελε γήπεδα κατάμεστα που να τραγουδούν επικά τραγούδια. Yeah. Εγώ είμαι άλλη πάστα. Μ' αρέσει η ειρωνία, μια ωραία ιστορία. Μ' αρέσει ο λυρισμός. Γι' αυτό δεν... κρατιόμουν λιγάκι. Έκανα όμως το εξής. Εγώ είχα στο σπίτι ένα μαγνητόφωνο δικάναλο, μπομπινόφωνο, θα θυμάσαι. Όπου έγραφα, είχα κρατημένα τραγούδια τα οποία δεν εμφάνισα γιατί θα τα έκοβε η λογοκρισία, όπως είπα. Τη συγκέντρωση της ΕΦΕ, το «Η Μπαράγκα», «Η Θανάσιμη Μοναξιά» του Αλέξη Ασλάνη. Λοιπόν, αυτά τα έγραφα για να μην τα χάσω. Και όταν πια τελείωσε, αυτό ήταν ένα τεχνικό. Μετά το δημοψήφισμα για το πολιτιακό, έστειλα τη μαγνητοτενία στο εργοστάσιο με την οδηγία «Μην διορθώνετε». Όπως είναι. Κάντε το βινήλιο. Ας είναι τόσο ερασιτεχνικό. Διότι με συγκίνει πάρα πολύ να έρχεται στην επιφάνεια ακέραιο κάτι που ήταν χαντακωμένο και ξεχασμένο. Και έτσι βγήκε το βινήλιο 10 χρόνια κομμάτια, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με το μουσικό κλίμα του περιβάλλοντος. Η εποχή ήθελε άλλα πράγματα. Αυτό ήταν πιο χειροποίητο, πιο έστω. Και είχε μεγάλη επιτυχία. Ναι. Έπιασε σε κάποια χορδή. Ναι. Δηλαδή άρεσε πάρα πολύ ο δίσκος. Πολύ με ευχαρίστησε αυτό. Μετά κάναμε με τον Παντελή στη Μακρόνισο πήγαμε, γιατί ο Παντελής είχε εξοριστεί και ήθελε να κάνει μια ταινία. Ναι, της εμπειρίας του. Δουλέψαμε στη Μακρόνισο, κάναμε το Happy Day, ανέβασα σε μπουάτ της Πλάκας, στο Ρίγα, το story από τους Σαχαρνείς του Αριστοφάνη και τραγουδούσαν τα χωρικά τα παιδιά. Το παρουσιάσαμε σαν μια σάτιρα της μεταπολιτευτικής μεγαλοστομίας. Ναι. Αυτό δυσαρέστησε λίγο τις νεολαίες, οι οποίες κάνανε κάτι φασαρίες. Ήτανε πολύ, πολύ κυρίαρχες εκείνη την περίοδο, περισσότερο από όσο έπρεπε. Να σου πω ένα περιστατικό, έχουμε καιρό. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Αλίμονο. Μας ζητάνε μεθεπιτάσιος από την Κέρκυρα, πολιτιστικός σύλλογος. Το θέλουν πολύ, κλείνουμε ημερομηνία. Όμως, ο πολιτιστικός σύλλογος των Κερκυραίων έχει πολύ στενό συνεργάτη του, συμπαθέστατο κόμμα της Βουλής των Ελλήνων. Ναι. Οι οποίοι μόλις μαθαίνουν το Σαββόπουλο βρήκατε να φωνάξετε, είναι blacklist σας λέμε φέτος. Τώρα οι καημένοι Κερκυραίοι ντρεπόντουσαν να με πάρουν να ακυρώσουν.
αλλά δεν μπορούσαν και να μην ακούσουν τον κορυφαίο συνεργάτη τους. Δεν έκαναν τίποτα. Φτάνουμε με το πλοίο όλοι, ευθυτενής και κυρίως ηλικιωμένος, αριστοκρατικότατος. Ήθελαμε να σε ευχηθώ με τον Μπόνα Ριβάρα, τη μαέστρο, και να σας είπαμε η συναυλία δεν γίνεται, διότι είχαμε την εκδήλωση για τον Μπετχόβεν και μήτε αφήσεις κολλήσαμε, μήτε εισιτήρια κόψαμε. Τώρα τι λες, του λέω, είμαστε εδώ πέρα όλοι. Σας έχουμε κρατημένα δωμάτια στο Αλμπέρκο. Να ευχηθούμε τον Μπόρι πόσο και το απόγευμα παίρνετε το βαπόρι και φεύγετε, ψυχή μου. Όχι, του λέω, δεν γίνεται. Πού είναι το θέατρο? Πρέπει να στήσουμε, πρέπει να κάνουμε. Πήγαμε στο θέατρο. Δουλεύαμε εκεί πέρα, στείλαμε, κάναμε πράγματα. Και που κάνουμε το πράγμα, έρχεται ένας αστυνόμος, ντυμένος πολιτικά, χαιρετάει υπηρεσιακά, κύριε Σαββόπουλε, γεια σας. Την άδειά σας παρακαλώ για τα τραγούδια που θα πείτε. Παιδί μου, του λέω, δεν χρειάζεται. Αυτά στη Χούντα. Α, δεν χρειάζεται, γιατί εγώ αποσπασμένος από το Άργος είμαι. Και ποιος σου είπε? Ένα λέει, οι δύο κυρίες, και τις βλέπω σαν τις συμπεθέρες πίσω από μια κουρτίνα. Μετά βγήκαν, χαμογελαστές. Ήθελαμε να σας παρακαλέσουμε, μαέστρο, ορισμένα τραγούδια να μην είπετε. Ποιο να μην πω? Εκείνο που λέει, το κόμμα με τραβάει από το μανίκι. Και πού το ξέρει το διά σας, το λέω. Μα ένα είναι το κόμμα. Η φωτογραφία της μεταπολίτευσης. Ναι, όντως. και ορισμένες ασυλίες της μεταπολίτευσης, οι οποίες ίσως διατηρούνται μέχρι σήμερα. Μετά κάναμε τη Ρεζέρβα, που είναι πιο εσωτερικός δίσκος, και μετά το 81, με εκείνη την κατάσταση που σου περιέγραψα, Καραμαλής, Ανδρέας, καινούριο κόμμα, δηλαδή σαν να δόθηκε... Η συγκατοίκηση πια. Σαν να δόθηκε, Ευάγγελε, ένα σύνθημα να βγουν από τις υπόγειες στο ΕΣ οι απόκληροι και οι πολίτες βου κατηγορίας, διότι υπήρχαν πιστοποιητικά μέχρι τότε. Ακριβώς. Να βγουν και να παίξουν κεντρικό παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ έτσι έγραψα τα τραπεζάκια έξω. Είναι ο πιο χαρούμενος δίσκος. Ναι. Και είναι χαρακτηριστικός της εποχής. Και ο πιο εξωστρεφής. Ναι. Και με αυτά πήγα και έκανα μετά, από τη χαρά μου, το Ολυμπιακό Στάδιο. Ναι. Μετά ο ενθουσιασμός μειώνονταν. Πήγα για ένα διάστημα και έμπαινα στο Πύλιο. Πολύ ωραία, κάτσα και χειμώνα, μόνος μου. Ανοίγαν τα σχολεία, κατέβαινε η Άσπα με τα παιδιά στην τα Αθήνα. Παιδιά, ναι. Εγώ έμενα και σκεφτόμουν, έγραφα, με φρόντιζε το χωριό. Και κατέβηκα το 87, στο τέλος του 87, στην Αθήνα. Και είδα τον κόσμο. Μου φάνηκαν πάρα πολύ νευρικοί, πάρα πολύ βιαστικοί, πάρα πολύ έτσι κατηφής. Είχα ξεσυνηθίσει επειδή ήμουν. Αλλά δεν ήταν μόνο που είχα ξεσυνηθίσει. Είναι ότι πραγματικά είχε εμφανιστεί πάλι πόλος. Ναι. Εκεί το 88, το 89. Πλησιάζουμε προς το 89. Ναι. Ναι. Υπήρχε μια πόλωση. Λέγονται πράγματα άσχημα και φοβερά. Ο Κουτσόγιωργας έλεγε, θυμίσμαστε το σκότος, από εκείνο το φως. Ναι, η μάχη. Η Νέα Δημοκρατία, για να βγει από, να πει και αυτή κάτι, έλεγε, θα κάνουν πιο φτηνά τα γιο τα χείλη. Ναι, κάτι ναι. Πράγματα έλεγε, τώρα πού πάμε. Όταν τα βλέπουμε αναδρομικά, μας ξενίζουν. Λες πάλι στα ίδια, πες αυτό, όπως παλιά, πριν από τη δικτατορία που ήταν. Επιβίωσε όμως και η χώρα και η δημοκρατία, ακόμη και από την ένταση της περίοδου εκείνης. Πολύ σωστά. Εγώ ξέρεις πώς αισθάνθηκα όμως. Επειδή και εγώ και οι συνομήλικοί μου, οι περισσότεροι, είμαστε ενταγμένοι σε αυτό το ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Σε έναν εφελώδη προοδευτισμό. Ναι, ακριβώς. Εγώ αισθάνθηκα τουλάχιστον ότι έχω μερίδιο ευθύνης, διότι φτάσαμε σε τέτοιο σημείο πάλι. Και κούρεψα τα μαλλιά μου, ξυρίστηκα, σαν τιμωρημένος, σαν για διαπόμπευση δηλαδή. Και βγήκα και έκανα μια παράσταση στο Zoom που λεγόταν το κούρεμα. Η διαπόμπευση έγινε πραγματική όμως. Σαν να έχει συλληφθεί με τον νόμο 4.000, δηλαδή περί τεντυμποϊσμού. Ναι, ένα τέτοιο. Στην αρχή, όταν μαθαίθηκε ότι θα παίξω, ήταν sold out 20 μέρες το μαγαζί. Οι οποίοι παρακολουθούσαν το πρόγραμμα παγωμένοι, δεν πιστεύαν αυτό που ακούσανε, φεύγανε. Κάποια στιγμή έρχονται 20 άνθρωποι, υπήρξε δυσαρέσκεια, ξυνήλες από τον τύπο. Μου φωνάζανε από το απέναντι πεζοδρόμιο, με κράζανε. Παρκάρανε δίπλα οδηγοί στο φανάρι, δεν τρέπεσε, έσχος, δεν τρέπεσε. Και γράφαν στους στίχους ότι προδότη. Τα παιδιά μου είχαν
τρομάξει. Πραγματικά για μένα ήταν δύσκολη περίοδος τότε με το κούρεμα και με το δίσκο. Και δεν έβρισκα δουλειά. Ευτυχώς με πήρε ο Γιάννης ο Πάριος και έκανα μία σεζόν μαζί του, αλλά μετά δεν μπορούσα να συνεχιστεί. Δέχτηκα δύο μέρες τη βδομάδα σε ένα κλαμπ στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Και καθίσαμε εκεί με την Άσπα, γιατί είχαμε αποπαιδιάσει πια. Καθίσαμε καιρό, μήνες, και γυρίσαμε πια σε μια πιο ήσυχη κατάσταση με τον Σιμίτη. Ναι. Και έκανα τότε το «Μην πετάξεις τίποτα». Έχεις δίκιο, δηλαδή. Η πραγματικότητα επηρεάζει... Το έργο σου. Και επηρεάζει και, μα, και πλάκια αυτό, πλάθεται μέσα. Ναι, γι' αυτό είσαι και ο πραγματικός δημιουργός. Άρα η καμπύλη της μεταπολίτευσης είναι και η καμπύλη του έργου σου κάπως. Βέβαια. Έτσι. Σε σημαντικό βαθμό αυτό στέκει, να το πούμε. Ναι. Έτσι πορεύτηκα στην... Όταν έκλεινε ο αιώνας, έγραψα το χρονοποιό. Ναι. Γιατί εκτός από το χρόνο που αλλάζει, τα φύλλα πέφτουν, οι εποχές αλλάζουν, υπάρχει και ο χρόνος που φτιάχνει ο άνθρωπος. Ο εσωτερικός. Ο ένδο ρυθμός. Που είναι διαφορετικός και πιο γνήσιος πολλές φορές. Και είχα ένα τραγούδι πρώτη του 2000, το οποίο ακούστηκε, αγαπήθηκε. Και με φώναξε τότε, ναι, η ΕΡΤ. Να το πω, να κάνουμε το ποδαρικό στην Ακρόπολη. Ναι, το θυμάμαι. Βέβαια. Πολύ καλά. Τώρα που ετοιμάζεις την μεγάλη αυτή συναυλία του Ιουλίου στο Φεστιβάλ Αθηνών για την μεταπολίτευση, που θα είναι ίσως και ο πιο σημαντικός εορτασμός της επετείου στο Ηρώδιο, ναι. Η βασική σου σύλληψη, αυτό που νεοελληνικά τώρα συνηθίζουν όλοι να λένε το κόνσεπτ της συναυλίας, ναι, αυτής, ποιο θα είναι? Λέγεται η δική μας μεταπολίτευση, και ενώ των μουσικών, των καλλιτεχνών. Ναι, ναι. Νομίζω αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενώ πολλές φορές τα χρόνια που πέρασαν μας φαίνονται σαν από εδώ και από εκεί, σαν σκόρπια, γιατί πολλές λακκούβες, πολλά χασίματα, εάν όμως ακούσεις με τη σειρά τα τραγούδια που γέννησε αυτή η περίοδος, τότε κατά ένα περίεργο τρόπο, τουλάχιστον σε μένα, αποκαθίσταται η ενότητα του χρόνου, ναι, και σαν να βγαίνει κάποιο νόημα. Και τα τραγούδια όλων των ειδών και όλων όλων κατηγοριών. Όλων. Ναι. Και τα λαϊκά τραγούδια και τα ελαφρά τραγούδια και τα ιεραχοκοκαλιά θα είναι τραγούδια που αναφέρονται στην μεταπολίτευση. Στη μεταπολίτευση. Άρα, βέβαια, στα γεγονότα δηλαδή. Βέβαια. Ναι. Δηλαδή πρέπει να πούμε οπωσδήποτε αυτό, τη συγκέντρωση της ΕΦΕΕ, ναι, την Παράγκα. Ο τόνος είναι πανηγυρικός πάντως. Βέβαια. Είναι ένα πανηγύρι της δημοκρατίας δηλαδή. Μπράβο, πρέπει και, να είναι. Και της ιστορίας. Θα καλέσουμε τη φιλαρμονική του ναυτικού, ναι, διότι συμβολικό στο ναυτικό, από εκεί ξεκίνησε ένα κίνημα με τον παπά. Προφανώς. Τότε, έτσι. Το βέλος. Οπότε λοιπόν θα φέρει η φιλαρμονική, θα τη βάλουμε να υποδέχεται, διότι πρέπει να είναι μια λαμπρή, μια βραδιά λαμπρότητος. Ακριβώς. Και μετά θα μπει μέσα και θα παίξει μαζί μας στο τέλος. Ναι, άρα θα υπάρχουν όλοι. Και είναι, αν θέλεις, και μια συμφιλίωση μουσική, έτσι. Ασφαλώς. Δηλαδή, μας λείπει το στοιχείο της συνένεσης την περίοδο αυτή και ίσως έχουμε περισσότερη ανάγκη από συνένεση και από μια αναστοχαστική διάθεση, γιατί είναι και πάρα πολλά τα προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο που δεν μας επιτρέπουν να απολαμβάνουμε τις αναμνήσεις της μεταπολίτευσης. Ναι. Γιατί αυτό το κεκτημένο μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση για λόγους, ναι, ανεξάρτητους από εμάς, ας το πούμε έτσι. Νιώθεις εσύ ως δημιουργός αυτόν τον κίνδυνο που έρχεται από τον διεθνή συσχετισμό δυνάμεων? Ναι, το νιώθω. Το νιώθω και πιστεύω ότι η δημοκρατία, ο δυτικός κόσμος δηλαδή, θα βρει τον τρόπο να το αντιμετωπίσει. Το ξεπεράσει και αυτό. Ναι. Το αντιμετωπίσει και να το πάντως, ξεπεράσει. Πάντως πράγματι ο αγώνας είναι για τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Αυτό είναι το ζητούμενο κάθε φορά. Να, ένα πράγμα που ξεκαθάρισε, με συγχωρείς Ευάγγελε. Δηλαδή χρειάστηκε, τώρα το λέω σε πιο πολύ, ένας εμφύλιος και μετά ένα αυταρχικότατο κράτος και μετά μια δικτατορία και μετά μια long play μεταπολίτευση για να φτάσουμε πού να δεχθούμε πια οριμότεροι αυτό που
τις τρεις κατευθύνσεις που έβαλε ο γέρος Καραμανλής όταν ήρθε. Δηλαδή, κοινοβούλιο, φιλελευθερισμός, Ευρώπη. Διότι αμφισβητήθηκαν και τα τρία αυτά, ισχυρά. Όντως, δεν ήταν αυτονόητα όταν τα είπε, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα υιοθέτησε στη συνέχεια και ο Ανδρέας και έγινε αυτή η εθνική συγκατοίκηση που τελικά διαμορφώνει και μία εθνική στρατηγική. Ευτυχώς. Ναι. Θυμάμαι εποχές εκείνη τη δεκαετία που οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύανε στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, ο Ζουβράρης τους έλεγε Ευρωλιγούριδες και το αναφέρω επειδή η λέξη έγινε δημοφιλής. Δεν ήταν αυτονόητο ότι πρέπει να είμαστε Ευρωπαίοι. Δεν καθόλου. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα για την οποία δώσαμε αγώνα την περίοδο των μνημονίων, και την οποία σνομπάραμε. Ναι, ακριβώς. Και τη σνομπάραμε ενώ από την άλλη μεριά ερχόταν το χρήμα. Ναι. Για να βοηθεί το και το κάνω το χρήμα. Ευτυχώς το ισοζύγιο της σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κοινή γνώμη, το εισπράττει θετικά. Υπάρχει όμως παρόλα αυτά περίπου το 1/3 της κοινής γνώμης που έχει μια αρνητική συνολική εκτίμηση για τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που είναι και αυτό περίεργο, ότι υπάρχει αυτή η αντίσταση. Τώρα, να επανέλθω στις άλλες θεματικές του συνεδρίου μας. Μας απασχολεί πολύ και η αφήγηση της μεταπολίτευσης, η σκηνή της μεταπολίτευσης, η αισθητική της μεταπολίτευσης, όχι μόνο τα μεγάλα πολιτικά θέματα, η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η οικονομία. Εκεί λοιπόν, σε αυτήν την αισθητική προσέγγιση, αναζητούμε μια εικονογράφηση της μεταπολίτευσης. Θέλω να δω αν εσύ, με την δική σου πρόσληψη, ξεχωρίζεις μερικά πρόσωπα, θα έλεγα όχι περισσότερα από 10, όλων των πεδίων, πολιτικούς, δημιουργούς, επιστήμονες, που εικονογραφούν αυτή την πεντηκονταετία. Τις δίνουν πρόσωπο, γιατί και χωρίς πρόσωπο δεν υπάρχουμε, έτσι δεν είναι? Θα είναι πολύ. Ποιους θα διάλεγες? Ας εξαιρέσουμε εσένα που εγώ θα σε τοποθετούσα σε αυτήν την εικονογράφηση. Εσύ ποιους θα διάλεγες για να βάλεις? Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο χορογράφος. Ναι. Ο Αλέκος Φασιανός. Και από τους νεότερους ο Μποκόρος, ο ζωγράφος. Από τους λογοτέχνες, ο Γιώργος Καμπαρδόνης, ο Χωμενίδης. Από τους στοχαστές, ιδιαίτερα θα πω τον Στέλιο Ράμφο που είναι και αγαπητός μου φίλος, τον Κονδύλη, τον Κωστή Παπαγιώργη. Που έφυγε νωρίς, που έφυγε δυστυχώς. Ναι. Ο Κωστής Παπαγιώργης. Και αυτός έφυγε, δυστυχώς. Αυτός έφυγε, δυστυχώς. Ποιοι είναι τώρα? Ο Βαρδινογιάννης, στον τομέα τον οικονομικό. Νομίζω ότι αυτός φραγίζει όλη αυτή την περίοδο. Από τον επιχειρηματικό κόσμο. Γιατί και για την οικονομία δεν συζητάτε στο συνέδριο. Βεβαίως, βεβαίως. Ποιοι άλλοι είναι? Θα βάζεις και το Λαμπράκι, ας πούμε. Το Λαμπράκι, ναι. Θα τον έβαζα το Λαμπράκι. Ναι. Θα έβαζα από τους πολιτικούς τον Καραμανλή και τον Ανδρέα. Ναι, και τον Σιμίτη θα έβαζα. Γιατί έκανε προσπάθεια ο Σιμίτης. Νομίζω ότι έχεις κάνει μια πολύ ωραία σύνθεση. Δηλαδή δεν ήθελε λαϊκισμούς. Ναι. Και σου έλεγε τα πράγματα όταν στεναχωριόταν, σου έλεγε αυτό είμαστε. Ναι. Αλλά το λέγει με πόνο ψυχής το αυτό είμαστε, όχι. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε από την αντίσταση τον Παναγούλη. Ναι, καλά, προφανώς. Βρίσκεται στα θεμέλια της μεταπολίτευσης. Ο Αλέκος Παναγούλης. Ο Αλέκος Παναγούλης. Θυμάμαι πολύ έντονα την Πρωτομαγιά του 1976, που είναι η μέρα του θανάτου του. Του θανάτου του. Και την αντίδραση της κοινωνίας και της Οριάνας Φαλάτση, την οποία θα τη θυμάσαι σίγουρα. Διονύση μου, καθώς φτάνουμε στο τέλος αυτής της συζήτησης, για την οποία πραγματικά είμαι ευγνώμων, λέω, ας κάνουμε μια μικρή μελλοντολογική άσκηση, γιατί όταν έχει κανείς απέναντί του έναν πραγματικό δημιουργό και έναν διανοούμενο όπως εσύ, πρέπει να είναι στραμμένος προς το μέλλον, να υπερβούμε τον συμβατικό χρόνο και να υπερβούμε και τους εαυτούς μας. Πώς θα φανταζόσουν την 100η επέτειο της μεταπολίτευσης, εάν περνούσαν άλλα 50 χρόνια και σε φωνάζαμε στα 100 χρόνια για μια τέτοια συζήτηση? Πώς θα αντιδρούσες? Πώς θα αντιδρούσα? 14 του μήνα δεν είναι? Ναι, ναι.
14 του Μάη, μία μέρα σαν κι αυτή, ο Βαγγέλης και ο Διονύσης εμφανίστηκαν μαζί. Θα περάσουνε τα χρόνια, θα πεθάνουν και οι δυο, μα η Ελλάδα δεν πεθαίνει και ας έχει πυρετό. Μα η Ελλάδα δεν πεθαίνει και ας έχει πυρετό. Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το εμβατήριο της μεταπολίτευσης αλλά και του μέλλοντος. Ας κρατήσουν οι χώροι λοιπόν. Αμήν. Να είσαι καλά. Να είμαστε καλά. Εσύ, Διονύση μου, να είσαι καλά πάντα.